Γεια σας. Θα σας δείξω ένα πρόγραμμα γυμναστικής με ένα ελλειπτικό που μπορούμε να κάνουμε άνετα από το σπίτι. Τι είναι το ελλειπτικό? Είναι ένα όργανο γυμναστικής το οποίο χρησιμοποιείται για υψηλής απόδοσης αερόβια άσκηση, βελτιώνοντας έτσι τη λειτουργία του καρδιοαναπνευστικού συστήματος, αυξάνοντας το μεταβολισμό και βοηθώντας τη μείωση του λίπους και την καύση των θερμίδων. Τι γυμνάζουμε με το ελλειπτικό? Το ελλειπτικό μηχάνημα, εκτός από αποτελεσματική αερόβια άσκηση, είναι ικανό να γυμνάσει και να τονώσει όλες τις σημαντικές ομάδες μυών. Του πάνω μέρους του σώματος, δικέφαλη, τρικέφαλη και τον κάτω άκρο. Γλουτή, μυρί, τετρακέφαλη, τους μύες του στήθους αλλά και τους μύες της ράχης. Με πιο απλά λόγια, το ελλειπτικό μηχάνημα είναι ικανό να γυμνάσει αποτελεσματικά ολόκληρο το σώμα μας. Πώς λειτουργεί? Μέσω ενός κυλικού δίσκου, ο τροχός, ο οποίος συνδέεται με τα πετάλια και τις λαβές του ελλειπτικού. Προσφέρεται η κατάλληλη αντίσταση για να πραγματοποιηθεί η ελλειπτική κίνηση στα πόδια και στα χέρια. Και θα μου πείτε εσείς γιατί ελλειπτικό? Γιατί ελλειπτικό? Βασικό πλεονέκτημα του ελλειπτικού σε σχέση με τα άλλα όργανα γυμναστικής για αερόβια άσκηση είναι ότι μέσω της ελλειπτικής κίνησης μειώνεται η καταπώνηση των ποδιών σας και απορροφούνται οι κραδασμοί από τα γόνατα, τη μέση, τη λεκάνη και έχουμε έλλειψη κραδασμών. Εδώ λοιπόν, γόνατα, μέση, λεκάνη. Το γεγονός αυτό κάνει το ελλειπτικό το πιο ασφαλές όργανο για τις αρθρώσεις σας και καταλληλότερο όργανο για άτομα με προβλήματα στη σπονδυλική του στήλη. Ανάμεσα στα άλλα πλεονεκτήματα που έχουν τα ελλειπτικά είναι και ταυτόχρονη η εγκύμναση άνω και κάτω άκρων. Δείτε λίγο την κίνηση που κάνω εγώ. Εδώ. Λίγο χέρια και πόδια και μπορούμε να κάνουμε και παραλλαγές. Δηλαδή και σε όρθια θέση και αλλάζοντας δηλαδή λίγο πιο καθιστή θέση. Εδώ δεν επιβαρύνουμε γόνατα αρθρώσεις, φέροντας πίσω τη λεκάνη και αλλάζω συνεχώς θέσεις. Βασικά χαρακτηριστικά λοιπόν των ελλειπτικών είναι το βάρος του δίσκου. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία για την αποτελεσματική άσκηση με ελλειπτικό. Με μεγαλύτερο και βαρύτερο δίσκο έχουμε μεγαλύτερη αντίσταση, με αποτέλεσμα μεγαλύτερο παραγόμενο έργο κατά την άσκηση, που είναι και το ζητούμενο στην αερόβια άσκηση. Αλλά και εδώ υπάρχουν τα θετικά και τα αρνητικά. Ένας πολύ βαρύς δίσκος κατά την περιστροφή αποκτά ροπή που έχει ως συνέπεια τη σταδιακή μείωση της αντίστασης που οδηγεί στη μείωση της προσπάθειας και της απόδοσης. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το ελλειπτικό να διαθέτει ένα σύγχρονο και αξιόπιστο ηλεκτρομαγνητικό σύστημα ελέγχου της δύναμης περιστροφής, το οποίο εξασφαλίζει γραμμική αύξηση του βάρους του δίσκου. Ας δούμε αναλυτικά το μεσαίο μοντέλο της σειράς Skylon 3. Στη βαρύ λοιπόν κατασκευή που συστήνεται από την Kettler για αθλούμενους έως και 150 κιλά. Διαθέτει βάρος δίσκου 20 κιλά που εξασφαλίζει ομαλότητα και ομοιομορφία στην κίνηση. Τα μαγνητικά ελλειπτικά έχουν χειροκίνητη ρύθμιση της αντίστασης. Τα μαγνητικά με ηλεκτρική υποβοήθηση αλλά και επαγωγικά έχουν ένα πιο εξελιγμένο σύστημα στο οποίο τη λειτουργία αναλαμβάνει ένα κύκλωμα. Σε αυτή την περίπτωση η αντίσταση είναι γραμμικά αυξανόμενη, άρα προοδευτική, σε αντίθεση με το χειροκίνητο. Στο Skylon 3 το σύστημα αντίστασης είναι μαγνητικό, χωρίς τριβές και η ρύθμιση γίνεται ηλεκτρονικά. Κίνηση στα χέρια. Το βασικό που θα πρέπει να προσέξουμε εδώ είναι η κίνηση να εκτελείται ομαλά και οι βραχίονες του μηχανήματος να βρίσκονται σε απόσταση τέτοια όπου να μπορούμε να τους φτάνουμε άνετα. Επιλέξτε ένα μοντέλο που θα σας επιτρέπει να κάνετε μεγάλο διασκελισμό κατά την άσκηση, κινητοποιώντας έτσι καλύτερο το μυϊκό σύστημα. Όσο μεγαλύτερος ο δίσκος, τόσο μικρότερο το ύψος της έλλειψης που επιβαρύνει τις αρθρώσεις. Στο Skylon 3 ο διασκελισμός φτάνει τα 50 εκατοστά, ενώ το ύψος της έλλειψης δεν ξεπερνά τα 18 εκατοστά. Όσο μικρότερο είναι το άνοιγμα μεταξύ των ποδιών, τόσο λιγότερο επιβαρύνονται οι αρθρώσεις. Η απόσταση μεταξύ των πετάλ δεν είναι τίποτα παραπάνω από την απόσταση μεταξύ των πελμάτων. Η θέση του τροχού έχει ένα σημαντικό ρόλο στην επιλογή σας. Ανάλογα με τον τρόπο της άσκησής σας, θα επιλέξετε και το ελλειπτικό σας. Για καθημερινή λοιπόν άσκηση, τα ελλειπτικά με τροχό μπροστά αλλά και εκείνα με σύστημα εκτεταμένου διασκελισμού EXT που έχουν τον τροχό πίσω επιτυχάνουν μακρύτερο και πιο επίπεδο διασκελισμό που μιμείται το cross country ski. Η κίνηση αυτή επιβαρύνει λιγότερο τα γόνατα και προσφέρει πιο έντονη και αθλητική κίνηση, ιδανική για όσους ασκούνται καθημερινά. Το πάνελ μας παρέχει όλη την πληροφορία που χρειαζόμαστε να γνωρίζουμε κατά τη διάρκεια της άσκησης. Έτσι μας γνωστοποιεί σε πραγματικό χρόνο το εύρος των καρδιακών σφιγμών, τις θερμίδες, την απόσταση που έχουμε διανύσει, καθώς και τον χρόνο εκγύμνασης. Στο Skylon 3, η αυξομείωση του βαθμού δυσκολίας γίνεται από το καντράν ηλεκτρονικά, με επιλογή 15 επιπέδων δυσκολίας. Έτσι μπορούν να γυμναστούν όλοι, από αρχάρι έως και προχωρημένοι αθλητές.
έχει δυνατότητα επιλογής 8 έτοιμων προγραμμάτων ή ακόμα και δυνατότητα δημιουργίας 6 προγραμμάτων άσκησης από το χρήστη. Η μεγάλη LCD οθόνη μας πληροφορεί συνεχώς για τον χρόνο, τη διανυθής απόσταση και την ταχύτητα, τις θερμίδες και όταν πιάνουμε τους αισθητήρες αφής μας, εδώ, μετρά τους καρδιακούς μας σφιγμούς. Σημαντικός παράγοντας στην άνεση και την ασφάλεια αποτελεί η ποιότητα κατασκευής του οργάνου που θα επιλέξουμε. Επιλέγουμε ένα ελλειπτικό το οποίο να έχει ποιοτικά κινητά μέρη όπως τα ρουλεμάν και οι βραχίονες κίνησης. Αυτό θα επιτρέψει στο όργανο να έχει τις επιδόσεις της πρώτης ημέρας σε βάθος χρόνου. Όταν τελειώσουμε την άσκησή μας, αρκεί να τραβήξουμε τη λαβή αναντίπλωσης και να το διπλώσουμε για οικονομία στο χώρο αλλά και για ασφάλεια για τα παιδιά. Και ξεκινάμε ένα πρόγραμμα γυμναστικής που μπορείτε να κάνετε από το σπίτι με το ελλειπτικό μηχάνημα. Εδώ συνδυασμός λοιπόν χέρια-πόδια. Προσέξτε να πατάτε όλο το πέλμα. Εδώ και μπορούμε να κάνουμε και εναλλαγές. Είσαι όρθια θέση, σε πιο καθιστή θέση. Μπορούμε να αλλάξουμε και τις λαβές. Και από εδώ μπορούμε να μετρήσουμε και τους καρδιακούς παλμούς. Όσο πιο χαμηλά κατεβαίνουμε, τόσο δουλεύουμε περισσότερο τα πόδια μας. Προσέξτε λίγο τη στάση της πλάτης. Εδώ. Και μπορούμε ανάλογα με επίπεδο της φυσικής μας κατάστασης να αυξάνουμε ή να μειώνουμε αντίστοιχα την ένταση. Και μπορούμε να κάνουμε και εναλλαγές. Μία στις εξωτερικές λαβές και μία εσωτερικές λαβές. Ή σε πιο καθιστή θέση, σε πιο όρθια θέση. Και να αυξάνουμε ή να μειώνουμε την ένταση. Προσέξτε να κάνετε αυτό το πρόγραμμα τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα για να βελτιώσετε τη φυσική σας κατάσταση αλλά και το μεταβολισμό σας. Και να θυμάστε πάντα, η επιλογή του ελλειπτικού πρέπει να είναι αναγνωρισμένης εταιρείας, εργονομικό και πιστοποιημένο, ώστε να έχετε ασφαλή και άνετη άσκηση, αλλά και εξασφαλισμένη εγγύηση. Καλή επιτυχία!